Ένα ακόμα σχολείο σε αναστάτωση μετά από κρούσμα κορονοϊού σε εκπαιδευτικό. Το πρωί συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του σχολείου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του 26ου στην Αγία Σοφία και ζήτησαν να γίνουν τεστ. Το πρωτόκολλο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, τους διαβεβαίωσαν οι αρμόδιοι, αφού η τελευταία μέρα που βρέθηκε στο σχολείο ο εκπαιδευτικός ήταν η προηγούμενη Παρασκευή. Απολίμανση έγινε στις αίθουσες, ωστόσο οι γονείς των μαθητών δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Εκεί δεν έκλεισε τμήμα, γιατί δεν έλειπε, δηλαδή ο εκπαιδευτικός το διαπίστωσε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν είχε πάει καθόλου στο σχολείο από την Δευτέρα. Εκεί δημιουργήθηκε μια, ας το πούμε, θα έλεγα, μικρή αναστάτωση στους γονείς, οι οποίοι για μια-δυο μέρες τώρα στο συγκεκριμένο τμήμα δεν πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ευελπιστώ τις επόμενες μέρες να πάνε τα παιδιά κανονικά στο σχολείο. Θα στείλουμε κάποιον άλλον εκπαιδευτικό για να λειτουργήσει η τάξη. Τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε και με μαθητές. Εκεί είχαμε με εκπαιδευτικό. Τα παρακολουθούμε, τηρούμε ακριβώς τα πρωτόκολλα σε συνεννόηση με την προϊσταμένη της Δημόσιας Υγείας και αυτό θέλω να πω και στους γονείς, να μην υπάρχει ανησυχία, να υπάρχει ψυχραιμία, να τηρούμε τα μέτρα. Ποια είναι όμως η κατάσταση στα δημοτικά σχολεία 3 εβδομάδες μετά το άνοιγμά τους? Τα κρούσματα υπάρχουν σαφώς, αλλά είναι λίγα σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές. Τα μέτρα άλλωστε τηρούνται βλαβικά. Σε αυτές τις 3 εβδομάδες έχει χρειαστεί να αναστείλουμε μέχρι στιγμής δηλαδή τη λειτουργία 3 τμημάτων. Αναστείλαμε ένα τμήμα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ακράτας. Το τμήμα όμως επαναλειτουργήσε από χθες, έμεινε για 14 μέρες κλειστό, λειτουργήσε με το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, από χθες επαναλειτουργήσε και αυτή τη στιγμή έχουμε κλειστό σε αναστολή το 25ο νηπιαγωγείο της Πάτρας και ένα τμήμα στο 51ο Δημοτικό Σχολείο. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν με την τηλεκπαίδευση. Έχουμε και κάποια μεμονωμένα κρούσματα σε σχολεία, μαθητών και εκπαιδευτικών, για τα οποία όμως, σύμφωνα με το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει, δεν έχει χρειαστεί να αναστείλουμε τη λειτουργία των τμήματων. Πάντως, από την πρώτη στιγμή που υπάρχει ενημέρωση για κρούσμα σε οποιοδήποτε σχολείο, γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες απολίμανσης και όπου χρειάζεται κλείνει το τμήμα.